Είσαι το Rising Star. Σιγά καλή κοπέλα, λοιπόν, προχωρούμε. Εσύ θα απαντήσει. Τι προχωρούμε, κύριε Δουκαμπάτζη, και στη φωτογραφία. Εγώ όχι. Θα παίρνει πίσω αυτά που έχει πει. Όχι, όχι, όχι. Απλά δεν θέλω να απαντήσω. Α, γιατί γλυκούλη. Θα μπορούσα να κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο διάλογο και εννοείται πω δεν έχω το με το κορίτσι. Απλά έχω παρατηρήσει πω η θέση μου πολλέ φορέ εδώ απειλεί την άλλη μου δουλειά στο περιοδικό, γιατί είμαι διευθυντή σύνταξη ενό περιοδικού. Μιλάω πολύ σοβαρά. Επειδή λοιπόν τα σχόλια που κάνουμε εδώ είναι κάτι πολύ ξεκομμένο από τη δουλειά που μου έχουν εμπιστευτεί κάποιοι άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά στα περιοδικά. Δεν θέλω να απαντήσω γιατί πολλές φορές βρίσκομαι μπροστά σε επικίνδυνα φαινόμενα που γράφονται και λέγονται, τα οποία απειλούν τη θέση μου ως διευθυντή σύνταξη ενός περιοδικού. Δηλαδή, τι εννοείς? Δεν θέλω να επεκταθώ. Τώρα, έτσι, πως απλά... μας είπες ότι κάποιο, η Ελένη έβαλε κάποιον όχι, από τον περιοδικό. Όχι, απλά επειδή έχω διαπιστώσει πως τα σχόλια που κάνουμε πολλές φορές εδώ πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός, γιατί πολλοί τα μπερδεύουν με την άλλη μου ιδιότητα. Η τηλεοπτική μου περσόνα και αυτά που λέμε εδώ δεν έχουν καμία σχέση με τη θέση μου στο περιοδικό. Και θέλω να το ξεχωρίσω αυτό. Είσαι χρόνια επαγγελματία. Μπορούσα... Ναι, το ξέρω. Το θέμα είναι όμως να έχεις να κάνεις και με επαγγελματία. Δεν έχω τίποτα με το κορίτσι και ήταν πραγματικά δεν ούτε θα τραβήξω τίποτα πίσω. Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι λες. Αυτό που λες είναι πολύ χοντρό. Θέλω να πω ότι, επειδή ναι, έκανες αυτά τα σχόλια, η Ελένη έβαλε κάποιον να σε επιπλήξει στο περιοδικό. Δεν είπα ποτέ ότι η Ελένη έβαλε κάποιον να με επιπλήξει. Τότε γιατί το λες τώρα? Είπα ότι πολλές φορές η ιδιότητά μου, ότι βρίσκομαι εδώ σε μια ομάδα, ότι είμαι μέλος μιας ομάδας, πολλές φορές συγχαίεται από κάποιους ανθρώπους με τη θέση μου στο περιοδικό. Έχει να κάνει όμως με το περιστατικό αυτό. Ναι, είχε να κάνει και με αυτό το περιστατικό. Και επειδή δεν θέλω να συγχαίονται αυτές οι δύο ιδιότητες, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο για τη δική μου την καριέρα, την επαγγελματική, δεν θέλω να συνεχίσω ένα τέτοιο διάλογο. Ωραία. Αυτό μόνο. Προχωρούμε. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Που ναι. Έδωσε, είναι πρωτότυπο, έδωσε ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ναι, στο περιοδικό Εγώ Weekly που κυκλοφορεί. Το άνοιξε, σήμερα. Την άνοιξε την καλερί ο Άρης. Ναι.